Ακούτε τα podcast του 902.gr Είμαστε περίπου έξι εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογέ και Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι λες και ετοιμάζονται για διαγωνισμό Eurovision. Δείτε τους υποψήφιους τους και βγάλτε συμπέρασμα. Δείτε τα φιντάνια τους και θα καταλάβετε. Μέσα λοιπόν σε ένα κλίμα κάτι περίπου ανάμεσα σε Eurovision και παρατράγουδα, υπάρχει και η πραγματική ουσία αυτή τη εκλογική διαδικασία. Και είναι γεγονό ότι σε αυτό το πλαίσιο ακούμε πάρα πολλά παραμύθια. Ένα από αυτά είναι αυτό που λέει ο Μητσοτάκης. Λέει δηλαδή ότι η Ελλάδα αγωνίζεται να γίνει Ευρώπη. Τα ίδια λένε και τα άλλα κόμματα, από την ανάποδη βέβαια, ότι επί Μητσοτάκη η Ελλάδα δεν γίνεται Ευρώπη. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικούς μύθους και αλήθειες για όλα αυτά. Μύθος πρώτο η Ευρωπαϊκή Ένωση λένε, είναι η Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση 27 καπιταλιστικών κρατών της Ευρώπης. Αυτό είναι. Από τα πρώτα της βήματα, πριν διαμορφωθεί όπως είναι σήμερα, ήταν φανερή η ταυτότητά της. Ο πρώτος πρόδρομος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η ΕΚΑΧ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και, μαντέψτε, αυτή την κοινότητα Προφανώ και δεν την έφτιαξαν ούτε οι εργάτε στα ορυχεία, ούτε οι χαλιβουργοί. Την έφτιαξαν έξι καπιταλιστικά κράτη τη εποχή. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει κοντά 80 χρόνια και έχουμε φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 μελών. 22 από αυτά είναι και στο ΝΑΤΟ, αυτή τη ιερή αμυντική συμμαχία, που λέει και μια ψυχή. Άρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Ευρώπη. Μύθο δεύτερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ωφελήσει το λαό. Ο Μητσοτάκη και τα υπόλοιπα κόμματα, όταν επικαλούνται την Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώ και δεν έχουν στο μυαλό του το καλό του λαού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πραγματικότητα είναι όσα ζούμε σήμερα. Η ακρίβεια και οι φουσκωμένοι λογαριασμοί. Η καθυλωμένη μισθή και τα 13 ώρα στη δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η δουλειά ω τα 70 και βάλε. Είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η απουσία έργων προστασία του λαού και τη περιουσία του από φυσικέ καταστροφέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι πληστηριασμοί και οι συντάξει πείνα. Όλα αυτά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι οδηγίε και κανονισμοί τη που τι έχουν εφαρμόσει στην Ελλάδα όλε οι κυβερνήσει. Κεντρώε και συνεργασία. Δεξιέ με ακροδεξιά και πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ με και χωρί ακροδεξιά. Αυτοδύναμε τη Νέα Δημοκρατία. Και πάει λέγοντα. Μύθο τρίτο. Λένε κάτι τζιμάνια. Το ΚΚΕ είναι αντιευρωπαϊκό κόμμα. Πάμε να δούμε την πραγματικότητα. Το γεγονό ότι το ΚΚΕ διαφωνεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και παλεύει για να βγει η χώρα μα από αυτή τη φυλακή, είναι ακριβώ αυτό που καθιστά το ΚΚΕ το μόνο φιλοευρωπαϊκό κόμμα, αφού αυτό συμφέρει το 95% του λαού τη χώρα. Το ΚΚΕ είναι με την Ευρώπη που χαρήκαμε τα τελευταία χρόνια δηλαδή με τους εργάτες της Γαλλίας και όχι μόνο, και τους μεγάλους απεργιακούς τους αγώνες που γνώρισαν την αλληλεγγύη από κάθε γωνιά του πλανήτη. Το κουκουένε είναι με τους αγρότες σε πολλές περιοχές της Ευρώπης που έβγαλαν στη σέντρα την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού αυτή η πολιτική διώχνει τους μικρούς από τα χωράφια τους εκτοξεύοντας τις τιμές για παραγωγούς και καταναλωτές. Είναι με του λαού τη Ευρώπη που κόντρα στι κυβερνήσει του και την Κομισιόν δεν θέλουν να στέλνονται όπλα στο καθεστώ Ζελένσκι, που δεν θέλουν να κόβονται κοινωνικέ δαπάνε για να πληρώνονται οι στρατιωτικέ βιομηχανίε, που δεν θέλουν να χαϊδεύονται οι πλάτε του Ισραήλ την ώρα που προχωρά τη γενοκτονία ενάντια στο λαό και τα παιδιά τη Παλαιστίνη. Τι σχέση έχει αυτή η Ευρώπη των αγωνιζόμενων λαών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα θεό ξέρει. Ακούμε μάλιστα κυρίω από τα κόμματα τη λεγόμενη προοδευτική αντιπολίτευση ότι ψηφίζουμε για την επαναφορά των αξιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των αρχών τη, από τι οποίε τάχα έχει παρεκκλίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι, α πούμε, τι, τι λένε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποτε ήταν καλή, έγινε κακή και μπορεί να γίνει καλύτερη στο μέλλον. Ή μήπω λένε ότι είχε αξίε φιλικέ για του λαού, η Ευρωπαϊκή Ένωση ω Ένωση Καπιταλιστικών Κρατών εννοείται ότι έχει αξίε, μόνο που αυτέ ήταν πάντα εχθρικέ προ του λαού. Οι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασικά δύο. Πρώτον, η ενότητα των κρίσεων και των κυβερνήσεών του ενάντια στο λαό κάθε χώρα. Και δεύτερον, ο ανταγωνισμό ανάμεσα στου κρίσου τη Ευρωπαϊκή Ένωση με του κρίσου άλλων υπεριαλιστικών ενώσεων για το ποιο θα έχει το πάνω χέρι στα κέρδη, τι αγορέ. Στου δρόμου μεταφορά εμπορευμάτων, ενέργεια και πάει λέγοντα. Τι καλό βρίσκουν ειδικά τα λεγόμενα προοδευτικά κόμματα, οι σοσιαλδημοκράτε δηλαδή, σε αυτέ τι αξίε, δεν το ξέρουμε. Ωστόσο, αυτό που ξέρουμε είναι ότι για αυτέ τι αξίε ο λαό μα έχει ματώσει με μνημόνια διαρκεία, με απανοτέ θυσίε, μόνο και μόνο για να στηρίζονται τα κέρδη των λίγων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όντω αλλάζει, αλλά αναπόφευκτα γίνεται μόνο χειρότερη για του λαού. Για όλου του λαού. Γι' αυτό και οι αγώνε που βλέπουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια ξεσπούν και στη Γερμανία του σοσιαλδημοκράτη Σόλτ και στην Ιταλία τη ακροδεξιά Μελώνη και στην Ισπανία του σοσιαλδημοκράτη Σάντσεθ και στην Ουγγαρία του ακροδεξιού Όρμπαν και στη Γαλλία του κεντροδεξιού Μακρόν και βέβαια και στην Ελλάδα του φιλελεύθερου Μητσοτάκη. Γιατί η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και αν εφαρμοστεί, έχει μόνο χειρότερα για την πλειοψηφία του λαού. Λένε τώρα. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίζεται το κράτο δικαίου όπω το ίδιο κάνει και το Ευρωκοινοβούλιο. Και πάμε τώρα σε μια κυριολεκτικά φαρσοκομωδία. Σε 10 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύεται ο συνδικαλισμό. Δηλαδή, έχει πρόστιμα, φυλακίσει και άλλα τέτοια δίκαια, αν πα να φτιάξει ένα σωματείο. Σε περισσότερα από 15 κράτη ισχύουν μέτρα απαγόρευση παραβίαση του δικαιώματο στην απεργία. Το ξέρουμε καλά αυτό από την Ελλάδα, βέβαια. Υπάρχει ένα know-how, γιατί τέτοια μέτρα τα ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2017 με υπουργό εργασία στην Αχτσιόγλου, που τώρα είναι η νέα αριστερά, και τα συνέχισε ο Άδωνη Γεωργιάδη και ο Χατζηδάκη. Να του χαίρονται. Πάμε να δούμε λίγο ακόμα ευρωπαϊκό δίκαιο και στο δικό μα τομέα, αυτόν τη ενημέρωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που εμφανίζεται να κόπτεται για την καταπολέμηση τη παραπληροφόρηση στα μέσα μαζική ενημέρωση και το διαδίκτυο, ο πλουραλισμό και η δημοκρατία τη υποτίθεται, Εξαφανίζονται όταν πρόκειται για τα έσχη του υπεριαλισμού απέναντι στου λαού. Όπω για παράδειγμα τα στιγερά εγκλήματα του Ισραήλ απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό. Όποια αλήθεια χαλάει το αφήγημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, βαφτίζεται αυτομάτω fake news. Όποιο ψέμα στηρίζει την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, βαφτίζεται αλήθεια και αξία. Που όποιο την αποδομεί, βέβαια, επιστρέφουμε στο προηγούμενο, διακινεί fake news. Τόσο κράτο δικαίου. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίζεται το δίκαιο των λίγων, το δίκαιο των ομίλων που βασίζεται στην πιο μεγάλη αδικία. Να καλοπερνάνε οι λίγοι και να του ταΐζουμε με τη δουλειά μα και του κόπου μα όλοι εμεί. Πάμε παρακάτω σε ένα ακόμα επιχείρημα που είναι ο ορισμό του παραλόγου. Είναι το ερώτημα που έχει κολλήσει η βελόνα όποτε βγαίνει εκπρόσωπο του ΚΚΕ σε κανάλι. Τι λένε δηλαδή, τον ρωτάνε αφού διαφωνείτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κατεβαίνει το ΚΚΕ στι ευρωεκλογέ. Μα γι' αυτό ακριβώ κατεβαίνει το ΚΚΕ και γι' αυτό πρέπει να βγει και πιο ενισχυμένο. Γιατί παλεύει ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν έχει δεσμεύσει στην Κομισιόν, γιατί έχει τα κότσια μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο να λέει την αλήθεια. Να υπερασπίζεται το λαό και του λαού που υποφέρουν από του υπεριαλιστικού πολέμου, γιατί δεν είναι δεκανίκη των λόμπι που γράφουν και σβήνουν οδηγίε Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ευρωκοινοβουλίου, τι οποίε μετά Τις βρίσκουμε μπροστά μα, τι βρίσκουμε στη ζωή μα, σε κάθε μα βήμα ω εμπόδιο και όχι ως στήριγμα. Πάντω, επειδή δεν πάει και πολύ καλά αυτό το αφού διαφωνείτε, γιατί κατεβαίνετε, α σκεφτούν και κάτι ακόμα, λίγο πιο βαθύ. Γιατί πίνουμε κοκακόλα, γιατί φοράμε τζιν, γιατί έχουμε smartphones κτλ. κτλ. Όμω, α πούμε και κάτι ακόμα. Θυμηθείτε λίγο τα τέμπη. Όταν έγινε αυτό το έγκλημα, Όλοι εδώ έλεγαν ότι εδώ στη χώρα μας συμβαίνουν τέτοια πράγματα διότι δεν τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν το έλεγαν αυτό ήταν τότε που οι ευρωβουλευτές του Κουκουέ, το Κουκουέ, αποκάλυψαν ότι τα τρένα φωνιάδες ήταν αδειοδοτημένα από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε και σε ένα τελευταίο μύθο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε, ανησυχεί για την άνοδο τη ακροδεξιά. Εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα για το ανέκδοτο τη προεκλογική περίοδου. Φυσικά η ανησυχία ενό κόσμου δεν είναι ανέκδοτο, αλλά το να εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ανησυχεί για την ακροδεξιά όταν την υπερασπίζεται με τα μπουνιά, είναι αστείο. Γιατί το λέμε αυτό, Μα γιατί αυτοί αποτελούν τον μεγάλο χορηγό τη ακροδεξιά. Ξεπλένουν ο καθένα με τον τρόπο του τη βάρβαρη πολιτική καταστολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρο των προσφύγων συγκαλύπτουν τι ξενοφοβικέ θέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφίζουν από κοινού και καταδικάζουν κάθε λαό που αντιστέκεται στι υπεριαλιστικέ επεμβάσει. Υιοθετούν τι αντικομουνιστικέ αθλειότητε, την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, και απαιτούν διώξει εναντίον τη κομμουνιστική ιδεολογία και των κομμουνιστικών κομμάτων σε πολλέ χώρε, αθώνοντα ουσιαστικά τη φασιστική δράση και ιδεολογία. Συστηματικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη προβάλλουν τον ακροδεξιό κίνδυνο ενώ αυτοί οι ίδιοι είναι που στηρίζουν το σύστημα που γεννά την ακροδεξιά και το φασισμό. Στόχο του είναι να δημιουργήσουν κάλπικε διαχωριστικέ γραμμέ, δήθεν προοδευτικά μέτωπα. Η άνοδο τη ακροδεξιά αναδεικνύεται τόσο ο βολικό αντίπαλο για να περνάει η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω προοδευτική, σε εισαγωγικά, σε πλατύτερα λαϊκά στρώματα. Και πέρα από όλα αυτά, την ακροδεξιά δεν μπορούν να την πολεμήσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που την υπερασπίζονται, πολύ απλά γιατί η ακροδεξιά είναι δικό του παιδί. Ο αντικομουνισμό και η αναθεώρηση τη ιστορία, που είναι επίσημη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τροφοδοτούν αντικειμενικά την ακροδεξιά και φαντάσματα αποβράσματα του παρελθόντο όπω του Ναζί. Μουσική όλα αυτά που περιγράψαμε νωρίτερα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η Ευρώπη για την οποία ανταγωνίζονται η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, η Ελληνική Λύση και όλα τα άλλα κόμματα, και δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα και τι ανάγκε του λαού. είναι η Ευρώπη της εκμετάλλευσης, της φτώχειας, του πολέμου. Αυτή η Ευρώπη και η πολιτική της πρέπει να καταδικαστούν στις ευρωεκλογέ, καταψηφίζοντας όλα τα κομμάτά της και τους δίθεν αντισυστημικούς που την ξεπλένουν. Επιλογή έχουμε. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσει. Καλή Ανάσταση και καλή δύναμη σε όλους. Uh...